Μήπω θα θέλετε να σα χτενίσω τα μαλλιά ενώ κάθεστε. Θα ήταν θαυμάσιο. Προκειμένου να περιποιηθούμε τα μαλλιά του ασθενού ή να λούσουμε έναν κλινήρι ασθενή, πρώτα εξετάζουμε τι τρίχε και το κρανίο του και αξιολογούμε για εκδορέ, κοψίματα, πληγέ, φλεγμονή και μολύνσει. Για να χτενίσουμε ή να βουρτσίσουμε τα μαλλιά μια ασθενού, πρώτα τοποθετούμε μια πετσέτα στου ώμου τη εάν εκείνη κάθεται σε καρέκλα ή τη βάζουμε κάτω από το κεφάλι τη εάν βρίσκεται στο κρεβάτι. Αφαιρούμε γυαλιά ή βοηθήματα ακοή και αν η ασθενή έχει πληγέ ή έλκει στο κρανίο, φοράμε γάντια. Πείτε μου αν σα τραβάω καθόλου, εντάξει. Εντάξει. Στη συνέχεια χωρίζουμε στη μέση τα μαλλιά της ασθενούς, διαιρώντας τα σε δύο ίσα μέρη. Μετά, χωρίζουμε κάθε ένα από αυτά σε δύο μικρότερα μέρη. Ένα μικρό μπέρδεμα εδώ πέρα. Θα ψεκάσω λιγάκι τα μαλλιά σας, εντάξει? Εάν χρειάζεται, υγραίνουμε λιγάκι ένα μέρος των μαλλιών με νερό, μαλακτικό ή ειδικό υγρό ξεμπερδέματος χωρίς συνόπνευμα. Μετά χτενίζουμε ή βουρτζίζουμε με κινήσει από το κεφάλι προ τα κάτω μέχρι την άκρη των μαλλιών. Εάν τα μαλλιά είναι μπλεγμένα, ξεκινάμε από τι άκρε και ξεμπλέκουμε σταδιακά μέχρι τη βάση στο κρανίο. Για να ελευθερώσουμε μεγάλου κόμπου, χρησιμοποιούμε τα δάκτυλά μα ή κάποιο σκεύασμα λαδιού ή μαλακτικού μαλλιών. Κυρία Τζόνσον, α χτενίσουμε τώρα τα μαλλιά σα. Εντάξει. Εάν η ασθενή έχει τζονσον ασθενησουμε τωρα κατσαρά μαλλιά, χρησιμοποιούμε χτένα με φαρδιά δόντια για τα ξεμπερδέματα. Ξεκινάμε από τη βάση του λαιμού και χτενίζουμε μικρά τμήματα μαλλιών από τι άκρε προ τα μέσα. Συνεχίζουμε σε μικρά τμήματα έω ότου ελευθερώσουμε όλα τα μπερδέματα. Σε κάθε τμήμα των μαλλιών ξεκινάμε από τα πλάγια του κεφαλιού και βάζουμε τη χτένα ή τη βούρτσα με τα δόντια προ τα πάνω προ τα μαλλιά που βρίσκονται κοντά στο κρανίο. Χτενίζουμε τα μαλλιά με μια κυκλική κίνηση, γυρίζοντα τον καρπό μα καθώ τα σηκώνουμε προ τα πάνω και προ τα έξω. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι να τελειώσουμε όλα τα μαλλιά. Μετά τους δίνουμε σχήμα και μορφή, χτενίζοντάς τα ή βουρτσιζοντάς τα στη θέση τους. Πώς νιώθετε τώρα? Νιώθω πολύ καλύτερα. Δεν ξεχνάμε να ξαναβάλουμε τα γυαλιά ή τα βοηθήματα ακοής που αφαιρέσαμε. Θα σας βγάλω τα γυαλιά σας. Για να λούσουμε ένα κλινήρια ασθενή, του βγάζουμε τα γυαλιά και τοποθετούμε μια διάβροχη πέτσετα κάτω από του ώμους, το λαιμό και το κεφάλι του. Θα σπρώξω αυτή την πετσέτα κάτω από του ώμους σα. Εντάξει. Πολύ καλά. Μετά τοποθετούμε τον ασθενή σε ύπτια θέση με το κεφάλι και τους ώμους του στο πάνω άκρο του κρεβατιού. Τοποθετούμε την πλαστική σκάφη κάτω από το κεφάλι του ασθενούς και τη λεκάνη έτσι ώστε να μαζεύει τα νερά που τρέχουν από τη σκάφη. Σκεπάζουμε τον ασθενή με μία πετσέτα όπως φαίνεται στο βίντεο εκτελώντας ένα πλήρες ημερικό λουτρό. Θα βάλω τώρα μια μικρή πετσέτα κάτω από το λαιμό σα για να είστε πιο άνετα. Βάζουμε επίση μια τυλιγμένη πετσέτα κάτω από το λαιμό του και άλλη μια πετσέτα στου ώμου του. Είστε άνετα τώρα. Πάρα πολύ. Θα βάλω και αυτή πάνω στου ώμους σα. Μετά χτενίζουμε ή βουρτσίζουμε τα μαλλιά του με την τεχνική που περιγράψαμε προηγουμένω. Αφού πάρουμε χλιαρό νερό και ελέγξουμε τη θερμοκρασία του με τον καρπό μα, αφήνουμε και τον ασθενή να το ελέγξει για να είμαστε σίγουροι ότι το προτιμά έτσι. Πώς σας φαίνεται, Πολύ καλό! Εάν χρειάζεται, προφυλάσσουμε τον ασθενή με μία πετσέτα ή πανάκι πάνω από τα μάτια του χρησιμοποιώντα μια κανάτα χύνουμε αργά χλιαρό νερό πάνω στα μαλλιά ώστε να βρεχούν καλά. Για ασθενή με ξεραμένο αίμα στα μαλλιά, φοράμε γάντια και χρησιμοποιούμε οξυζενέ για να διαλύσουμε τα πήγματα. Μετά ξεπλένουμε τα μαλλιά με φυσιολογικό ορό. Έχοντα υγράνει αρκετά τα μαλλιά του ασθενού, τοποθετούμε μικρή ποσότητα σαμπουάν στο ένα χέρι μα, μετά τα τρίβουμε μεταξύ του και στη συνέχεια δουλεύουμε τα μαλλιά για να γίνει σαπουνάδα. Ξεκινώντα από το όριο τη τριχοφυλία, τρίβουμε απαλά το κρανίο καθώ προχωράμε προ την κορυφή του κεφαλιού. Σαπουνίζουμε τα πλευρά του κεφαλιού και μετά να σηκώνουμε το κεφάλι για να σαπουνίσουμε το πίσω μέρο του. Στη συνέχεια ξεπλένουμε τα μαλλιά του ασθενού. Επαναλαμβάνουμε όσο χρειάζεται για να φύγει ο αφρό. Εάν μα ζητηθεί, τοποθετούμε μαλακτικό ή κρέμα και ξεπλένουμε καλά τα μαλλιά. Αφού τύλιξουμε μία πετσέτα γύρω από το κεφάλι του ασθενού, στεγνώνουμε το πρόσωπό του με το πανί που σκέπαζε τα μάτια του ή με μία άλλη πετσέτα. Δεν ξεχνάμε να στεγνώσουμε κάθε ίχνος νερού από το λαιμό ή τους ώμους. Επίση, στεγνώνουμε καλά τα μαλλιά και το κρανίο του ασθενού. Εάν η πρώτη πετσέτα μου σκέψει, χρησιμοποιούμε μια δεύτερη. Μεταχτενίζουμε τα μαλλιά για να αφαιρέσουμε κόμπους. Εάν το επιθυμεί ο ασθενή, μπορούμε να στεγνώσουμε τα μαλλιά του με πιστολάκι. Σε ασθενεί με πυκνά σγουρά μαλλιά, χρησιμοποιούμε την ίδια τεχνική για το λούσιμο, αλλά εφαρμόζουμε πάντα μαλακτικό μετά το πλήσιμο. Λίγο μαλακτικό τώρα. Ωραία. Το αφήνουμε στα μαλλιά ή το ξεπλένουμε ανάλογα με τις οδηγίες στην ετικέτα. Τέλος, δίνουμε στον ασθενή έναν καθρέπτη και τον ρωτάμε πώς νιώθει. Θα σας αφήσω να ρίξετε μια ματιά και πείτε μου αν θέλετε να αλλάξουμε κάτι. Είναι μια χαρά.